Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πριν τα Χριστούγεννα αναμένεται να είναι έτοιμη η ρύθμιση οφειλών για μισθωτούς, συνταξιούχους, κατ' επάγγελμα αγρότες αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και έχουν μικρές οφειλές έως και 5.000 ευρώ προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τα αποπληρώσουν με δόσεις, ο αριθμός των οποίων μπορεί να φτάνει έως και τις 36, αν και ακόμα δεν έχει κλειδώσει ο αριθμός των δόσεων και μπορεί να είναι και μεγαλύτερος. Να σημειωθεί ότι σήμερα περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Έλληνες έχουν χρέη προς την εφορία και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις έως 12 ή και 24 δόσεις που προσφέρει η πάγια ρύθμιση χρεών που ισχύει σήμερα. Οι θεσμοί έρχονται στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα για την δεύτερη μεταπρογραμματική αποστολή τους και σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα θέματα που θα εξεταστεί είναι το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ειδικά θεωρεί ότι ο ελληνικός προϋπολογισμός μπορεί στο προσεχές μέλλον να δεχθεί πιέσεις από τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών που θεσπίστηκε το 2014 επί Υπουργείας Γκίκα Χαρδούβελη. Στον Άσιο και κατ' επέκταση στο ελληνικό δημόσιο, φαίνεται πως καταλήγει το ερίκος Δινάν. Την προηγούμενη Δευτέρα ολοκληρώθηκε η φάση των δεσμευτικών προσφορών και κατατέθηκαν οι δύο προτάσεις, οι οποίες κρίνονται ικανοποιητικές από την Τράπεζα Πειραιώς. Βάσει όσων έχουν εξαγγελθεί, το Νάσιο Ίδρυμα προτίθεται να επενδύσει για την απαραίτητη ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ενώ θα αναλάβει τόσο τα χρέη, τα οποία φτάνουν τα 110 εκατομμύρια, όσο και τις ετήσιες ζημιές. Το ύψος του τιμήματος τώρα αναμένεται να προσεγγίσει τα 78 εκατομμύρια ευρώ. Δοτικά κινείται χρήμα της Τριακή Αγορά στο σημερινό άρρημα της συνεδρίας με το Γενικό Δικτυμόνιο κειμένες 621,15 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,87%. Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.